Μια φορά έναν καιρό ήταν ένα χωρκό, σαν όλα τα άλλα. Μόνο από τούτου η μοίρα έταξε του να μην είμαι στην νεκρή ζώνη. Μήτε από εκεί, μήτε από εδώ. Βάλουμε αλάτι, λάδι καλό ένα ποτήρι, κρεμμύδι ψηλό, κόλιαντρο. Δεν ξέρω εσάς ήταν που το λάρουν τον κόλιαντρο, και εσείς κόλιαντρο τον λαλείτε, τούτο. Ναι. Κόλιαντρο και ελιές. Ζυμώνουμε δί, βάλουμε δί, μέσα στην κούπα σκεπάζουμε δί. Και μετά κόφουμε την έτσι μικρά μικρά μανιμπή και βάλουμε την στο σινί και βάλουμε την στο φούρνο ώστε να σμίξουν συμμαζινούλα. Τα χωράφια μας είναι σμίχτα, τα σπίτια μας, οι μαχαλές μας είναι σμίχτα. Δεν έχει ξεχωριστεί η ντούρχος της πύλας μια μπανταντζή Ελληνογύπριους ή στην άλλη μπάντα. Είναι σμίχτο χορκό. Εσηκώστηκε το πρωί για να πεις η καλημέρα η United. Είναι μάλλος εν Τούρκος με το χριστιανό. Μπορεί εσύ χορκά που χριστιανά ήμουλα και μάλλωσας. Εμείς όχι, ποτέ μας. Το 1963 ήρθαν οι Τούρκοι, νομίζω, να πειράξουν τους Έλληνες. Και οι Τούρκοι σπήλαχαν τους αφήκαν. Και το 1974 ήταν αντίστροφα. Ήρθαν Έλληνες για να σκοτώσουν Τούρκους. Χριστιανοί τον ιδιωτώσαν το χωρκό. Γιατί έρεψαν να κάνουν κάτι και αν τους αφήγασαν. Γιατί νόνται, ελίτωσαν το χωρκό. Ένα σκοτώσαν, ένα σκοτωήγαν. Ευκάλαμε τα χαλούμια σήμερα, ευκάλαμε την αναρή, ευκάλαμε την ρήμου να κάνουμε βλάβουνες. Ήταν χαλούμια παλιά, στινά. Να κάνουμε βλάβουνες. Όχι, είναι μια φιλενά βάζα, εσπάρω να κάνει, να μας τα δείχνει εμάς. Τσοτζού, ξέρεις, όλα. Μάσαλα, μάσαλα. Θέλω να τα ναι! Να μας κάνει μια φωτογραφία της μαζί. Έχω τους γαρδάσε. Ούλοι μας την αδέρκια, ράδι. Γέλα, αφέντε, πάτε, γιάλα! Γιάλα! Πριν το 1974, παντού ήταν έτσι σαν την πύλα. Είχαν πολλά χωρκά που ήταν σμίχτα και το 1974 εχωρίσαν. Η πύλα έμεινε πάνω στα σύνορα και με τις συνομιλίες έκαναν το νεκρή ζώνη, είδαμε. Συνήθως,
All right, don't say it then. So just tell them 15 Turks returned. 15, 1-5, return back to the north. No intercommunal violence here. You know, it's not as if the Turkish Cypriots live all on one street or the Greek Cypriots live on another street. Turkish Cypriots live beside Greek Cypriots, sharing the same roads, sharing the same facilities in the village. No violence. When you look from outside, you think, oh, it's nice, the Turkish and Greek are living together, it's very nice. Well, when you go into it, it's a different story. Τα 70 χρόνια δεν είχαν ξεχωριστό καθένα. Όπου ήθελε να σε πιένε, όπου του ειούταν, όπου ήταν πιο κοντά, είτε τουρκικών είτε ελληνικών καφέν, ήταν σμιχτή. Χριστιανοί χωρίστα, παρά ούτε ένα συνέρχεται. Ο Βρήτα έρχονταν και παίζαν και κουμάρετα. Τώρα έρχονται, γιατί αν έρθουν τα χαμένα, να τους πούσουν πώς είναι. Δεν πάει. Κατηγορία στον άλλον δεν το φύγει να πάει. Κατηγορία στον άλλον η δική μας δηλαδή. Δηλαδή δεν πάει στον τουρκικό. Το 55 ήταν η αρχή της οργάνωσης που ήθελαν να κάνουν ένωσης. Μπουτζάμε σιγά σιγά έγινε το πράγμα και ήρθαν οι Τούρκοι με τους Έλληνες, ήρθαν εναντίον ένα στον άλλο. Εάν εσείς θέλετε ένωση με την Ελλάδα και εμείς ένα θέλουμε ή με την Τουρκία ή ένα θέλουμε να κάνουμε ταξίμ, είπαν οι Τούρκοι. Και έτσι ετραβήσαν καθένας στην δική του καθένα. Δεν έχουμε διευθύνσεις, δεν έχουμε αριθμούς στα σπίτια, πολλά δύσκολο. Αφού ο σύζυγος μου που έμπορει μπήλα δεν τα βρίσκει. Πρέπει να του πω εγώ το τάδε γράμμα στο τάδε σπίτι. Επειδή κάζουμε στην δυο Ελλήνες, δυο Τούρκικα, δεν μπορούν να βάλουν διευθύνσεις.
λόχαρη να βάλουν, ας πούμε, αρχιεπισκόπου Μακαρίου, μια οδός της Πύλας. Θα σηκωστεί ο Τούρκος με τον κοινό του και να βάλει Πασχαλή. Καταλαβες. Και θέλουν να σχητούν το πράγμα. Και φύγαν το μόνο με τα ονόματα. Στη γειτονιά έπαιζαμε σμιχτή και μιλούσαμε ελληνικά. Έμαθαμε που τότε. Και χρυσέ συνείδητε. Χρυσέ συνείδητε. United είναι το Ρουμπιά. Ρουμπιά, United να σου θέλει λεπ. Κάποιοι Τούρκοι ξέρουν ελληνικά και με λίγα ελληνικά και λίγα αγγλικά συνεννοούμαστε. Εντάξει, κάποιες λέξεις, ας πούμε, μπορεί να συνεννοηθώ μαζί, αλλά δεν τα μιλώ. Έχει που μιλούν όμως. Άλλο φίλε μου, πώς κάνει. Πώς που δεν πει. Το πάτησε καλά. Έχει πολλά. Κύριε Μύρα, πήρ κιλό. Νέοκα. Ενώ να μιλά. Έχει ξέρα. Ανάμεση κύριε Δεκατσιρινιά. Άμα έγινε σας προηγήσουν και κοτσιρογήσουν. Θα είχαμε είχα που ήταν νέο και θα είχαμε χριστιανός. Έτσι δε 14 χρόνο. Και εγώ εγγιάζαμε και μάθαμε. Πήραζε τον άλλο και μάθαμε το. Μάθαμε. Πήραζε ένα στον άλλο. Μακάρα ξέρω και εγώ τους αδούστηκα. Σιγά σιγά να μάθω. Να μπαίνουμε στον καθαρίζο να μιλώ τουρκικά. Ξέρεις τουρκικά? Όχι. Έχω την πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο. Όχι, όχι, δεν καταλάβω. Ούτε καταλάβω, αλλά ούτε δεν ξέρω. Είναι μάχα. Τίποτε. Παρόλομα στο νυχτή των χρόνια. Τώρα είπα λίγα σβοβή. Γέρι, ο Σίνα που είναι προπάντο. Ούλοι εξεράσεις. Και ο πολύ Τουρκό, τι πρέπει να λέω μα καλά με εσείς γιατί, ας πούμε, που μια λέξη την ημέρα, και αυτή είναι η πράγμα εγώ, μια λέξη την ημέρα, αυτό μαθαίνω την ημέρα. Ξέρω το σιγά σιγά, διαβάς, δεν μπορώ να θυμίσω άλλες. Λέω, ξέρει ελληνικά, ξέρει όι, ξέρει ναι, έλα. Έτσι. Post, sandwich. Because this place is between the two in the buffer zone, the people in this village are living without law, but in a very lawful manner. Which is wonderful. It's absolutely an example to everybody. I would wish for the people to take it as a sample. Pila is the battleground of two sides. Any other people are from Pila. They'll make better model than what they created. Αναγκάζομαι να ζήσω οπουδήποτε αλλού εκτός την Πύλα, δεν θα ζει, νομίζω, μες στην Κύπρο. Αγαπώ πολλά το χωριό μου και τους οργανούς μου. Ενώ ένα κονιδιότροπι, είναι πολλά λαϊκός κόσμος, δεν τους αγαπά ούλος ο κόσμος μες στην Κύπρο. Εγώ αγαπώ τους. Η Πύλα, μακάρι ήταν η Κύπρο, σου είχαν την Πύλα. Το μόνο που έπρεπε, το μόνο πληρώνουν οι Τουρκία, δεν ξέρω. Από το 1974 και μετά δεν πληρώνεις. Και μπορεί να καταναλώνουν πιο πολύ νερό που εμάς. Δηλαδή βλέπεις τους πλήθουν αυτοκίνητα, σφουγγαρίζουν τους δρόμους. Καταλάβες, ενώ εμείς είμαστε πιο επιφυλακτοί γιατί είναι πληρώσουν. Οι Τουρκοκύπροι της Πύλας είναι πραγματικά οι πιο προνομιούχοι πολίτες. Γιατί δεν πληρώνουν τίποτε. Ήταν πολιτική της κυβέρνησης όμως να αφήσει τα πράγματα έτσι μέχρι να βρεθεί μια λύση του Κυπριακού. Φαίνεται ότι δεν εμποδίζει την κυβέρνηση το κόστος των πάροχων που δίνει στους Τουρκοκύπριους. Δίλα είναι ως τον Χάλασσα. Στον Χάλασσα έχει πολλά shops, έχει πολλά hotels. Πολλά hotels όλα γιορώνουν στον Έλληνα Μουχτάδικη. Και Έλληνες δεν μας κυρώνουν. Για κοινών και εμείς δεν κυρώνουμε. Κοινών ρεάλια όσο είναι να μας κυρώσουν, πάση πάση στον ρέμα και τούτο. Κοιτάξτε.
οι τουρκικές αρχές λαλούσαν ότι η πύλα είναι δική μας. Ενώ οι Έλληνες λαλούσαν είναι δική μας. Κατακτήτα είναι νεκρή ζώνη. Εμείς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας να πάμε να πληρώσουμε ή στον Ελληνοκύπριο γιατί εντύπωση που μας διά το ρεύμα. Ή να πάμε να πληρώσουμε στους Τούρκους, οι οποίοι θέλουν. Ρωτάς με εμένα, η πραγματική προσωπική μου άποψη είναι βέβαιος πρέπει να πληρώσουμε. Πού είναι σκύρις? Μπίλα. Έχω σπίτι στραμμό σου, άμα. Δεν είναι They should be very happy because they work together, they live together, but still don't like each other. They're trying to look nice to their owners, I should say, the politicians, both sides. They're all told what to do by the politicians, do this and do that. Είσαι καμιά φορά έτσι φίλο του Σποκύπριου της Πύλας? Όχι. Γιατί? Δεν έτυχε. Εκεί στην Βάιδα είναι Τούρκος. Κατάσκοπος. Ψεύτης, κλέφτης, κουντραβαγής. Δεν λέγαμε τέτοι. I'll tell you this, if you get 100 Greeks from anywhere, 100 Turks from anywhere, and put them together in a village, they will live in much harmony than what they do in Pila. Εδώ είναι αστυνομικό. Γερνάς του κάνεις, παίζει χαρκέ μαζί σου. Πάει και καταγγελείς. Ήταν ανθρώπινο. Το ίδιο και με τους Τουρκοκύπριους. Βρέσει, ας πούμε, ανάγκη μου να μου κάνεις μια χαρά, καλά, ευχαριστώ, να βρεθούμε αύριο, ξέρω, τελειώνει. Σοκάκι. Φυσικά ζούμε μαζί. Όχι να φτάσω και στο σημείο να αποκαλώ τον κατακτή την αδερφό μου. Κανεί μας το σκοτώσει. Τι? Κανεί. Τίποτε δεν ακούω. Με εκείνος έτσι λαλεί, με άλλος έτσι, με τούτο, με εκείνον καλύτερα να δούμε σπίτι μου, ησυχία, ή ας είναι τώρα γιατί εντρά πράγματα. Έτσι έχουν εμπιστοσύνη. Με ένα βοηλόγια. Ο Τούρκος μου σκοτσιά στο γενή, μην τον μυρίσεις. Οι Τούρκοι είναι ότι να κάνεις βρούμε. Γιατί μου βάλουν τόσα ματσούλια πάνω του τσέρε, να μυρίζουν. Γιατί βρούμε, κάνουν μπάνιο, ξαβρούμε. Είναι μυρωμένοι. Είναι μυρωμένοι. Όσο νόστηκε και το άλλο σκόρι. Δεν έχουν μύρος πάνω του και γι' αυτό μου βρούμε. Όλων με συνέχεια, αν και έχω... Καμιά φορά δεν είχα πρόβλημα με το δόν και είναι συνδρομάχτη, δεν καμιά φορά κανένας που μου πλησιάζει να μου μιλήσει και έτσι να μου κάνει, μυρίζει το τόσο. You've got two worlds meeting here, so we've got gossip from two worlds, so gossip is an institution, but it's good, it's only gossip, it's only talk, it's again, as I said, it's people communicating. Ήταν τέλεια πρωί να ακούω μια μπαουρκά έτσι πράγματα. Πετάχτηκα πάνω, με σόβουρα κοντά. Χαβούρισα, δεν ήταν μπορεί κάποιον σκότωσε, γιατί φωνάζουν. Σηκώστηκε πέτσερος με λέει μου, έλα νο, γιατί έτσι ήταν μπορεί. Εν χωτζάς λέει μου, δεν τα λέω το χωτζά έτσι φωνάζει, λέει το. Εσύ λέει μου, ένα πρόσθεσαι τίποτα, λέει μου, χωτζάς που ευκαινεί. Πέντε φορές, ανοίξω τα διαστέρεις, πέντε φορές την ημέρα, λέει μου, και κάνει, λέει μου, έτσι πράγματα. Όχι, δεν άκουσα. Έτσι, λέει μου, πέντε, τέσσερα, λέει μου, και είναι χώτιας.
αποφασίστηκε πριν 9-10 χρόνια για να κάνουν ένα μιναρέ για να μέσα στο χώρο. Για να αυξήσουν το ενδιαφέρον στην θρησκεία να ράει, δεν ήξερα. Διότι ουδέποτε δεν είχε έτσι πολύ ενδιαφέρον από τους Τουρκοκύπριους στο χωριό μας προς την θρησκεία. Φυσικά, να με ακούσουν ορισμένοι τώρα να μιλώ έτσι, μπορεί να θέλουν να με σκοτώσουν. Υπήρχε τζαμί, αλλά δεν είχε μινάρε να πούμε. Είχε δύο σκαλιά μόνο το ύψωμα του μιναρέ και έφτιαξε να ο χωριά και φώναζε. Ο μιναρές πιστεύω ότι χτίστηκε για ψυχολογικούς λόγους. Όχι γιατί εξυπηρετά οτιδήποτε ο μιναρές. Και για μας τότε ήταν μια αλλαγή του status quo. Τούτων καιρών είπα στην Ελλήνες ίδια μέρας και εμείς να κάνουμε έναν τρίτο εκκλησία και άρχεψαν να κάνουμε το τρίτο εκκλησία και είναι και έναν εκκλησία όσο έκαμε είναι έναν και όχι μυαλό μέσα στον Κύπρο να πούμε. The Greeks started to build a church to block it. So you can, as soon as you approach the village from the south, you don't see the minaret, you see the church. I mean, they had a church, and they had so much land, and they went and squeezed the church in between the houses there. Κυριακή πρωί είναι πολλά φασαρία, αλλά είμαχαμε και όχι είμαστε. Πάντως εγώ που είμαι τέλεια κοντά, κάποτε... Δεν είναι μόνο οι Τούρκοι. Και οι δικοί μας οι Έλληνες, μόνο τον παπά σου έτσι καμπάνε και ξυπνάμε σε εξωστορίες. Μα δεν γίνεται. Η καμπάνα είναι ο ήχος που χτύπησε ο Νόε να εισέρθουν στην τακτίνη ή στην εγκυβωτό για να σωθούσει. Άλλη μικρόφωνα, μπόξο, κάτι μικρόφωνα, το ξέρω, 20.000 αμπέρ, ξέρω, δεν τα μου τα λαούσει. Φωνάζει, όχι κύριε, λέει στον Θεό, ναι, εκείνον, όχι τούτο. Μα εγώ θέλω να κοιμηθώ όχι την ώρα, λέγω. Είναι τα φταίω. Και υπέρ του καταξιότηνε ημάς, της ακροασεώς του Αγίου, Ευαγγελίου Κύριον το Θεόν ημών οικετεύσομεν. Οι κατοίκοι της Πύλας ήταν περίπου 1.000, 320 και 700 Ελληνοκύπροι ήταν μέσα τα. Δύο εκκλησίες ήταν αρκετά. Τις εορτές τις μεγάλες, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, φώτα, λαμπρίν και τέλος πάντων, δεν μας ευόλευε ούτε η Παναγία εκεί. Τι ήθελα εσύ, να στέκει ο κόσμος από έξω, να ακούει απ' έξω την λειτουργία, ή άλλο να είσαι μέσα να συμμετέσχεις στη Θεία Ευχαριστία, και άλλο να είσαι έξω, όταν είσαι έξω δεν βλέπεις, έσου γίνεται, μιλάς. Δεν έγινε ενεσκευμένα για τον Μιναρέ. Ο Μιναρέας εκτίστηκε. Εμείς είπαμε, σεβούμαστε τις σκεφτικές τους ανάγκες, δεν τους ενοχλούμε, δεν μας ενοχλούσουν, δεν έχουμε παράπονο. Όμως είμαστε υπόχρεοι να ανεχτούμε και τον Χότζα στον Μιναρέ και τον Παπάν στην Εκκλησία. Yeah.
όταν το μωρό πάει σχολείο και ακούει ότι έχει εχθρούς τα μέσα εδώ και να τον σκοτώσουν, το μωρό βέβαια που για μένα λιώνεται άλλος πως και μισά ένας τον άλλο. Όταν βγάζεις τα μωρά μπροστά από το άγαλμα του Ατατούρκ και με κάποιον τρόπο να τα ορκίζεις, είναι φυσιολογικό να αποφεύγουν τους Ελλήνες. Αυτό υπάρχει. Στην πείρα παλιά δεν υπήρχε, σήμερα υπάρχει. Δεν σημαίνει το ίδιο με τους Ελλήνες όμως. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι Ελληνοκύπροι διδάσκονται να μισούν τους Τούρκους. Διδάσκονται απλώς την ιστορία. Το 21, ας πούμε, ένας βιτσής ξεκινά την ιστορία την ελληνική. Εσφάξαν, ας πούμε, τον Αθανάσιο, εσουφλήσαν τον Αθανάσιο Διάκο. Όσο για πεις, μπαίνει στο μυαλό του ο στρατός και η ιστορία χαλάσει. Από την ώρα που πάει η στρατιώτη, μιλάς σου συνέχεια. Μιλάς σου για τον Τούρκο. Όπως μου είπε ο γιος μου προχτές, Τούρκος καλός μόνο νέκρος. You've got no right to, when you have a child, to say, oh, you're a Muslim from now on, or you're a Christian, or you're a Catholic, whatever. You should let them grow up and decide themselves what they want to do. I'm a Cypriot. I'm a Cypriot. I'm a Cypriot. I'm a Cypriot. I'm Cypriot. And then Turkish Cypriot, there they call it. Why you call yourself a Greek? Why? Κοίταξε να δεις, δεν μπορεί να μας αρνηθεί κανένας στην Ελλάδα. Όχι ο Εγγλέζος, όχι ο Αμερικανός, όχι ο Τούρκος. Δεν μπορεί να μας το παραβιάσει κανένας, δεν μπορεί κανένα να μας το σταματήσει. They live together. Next door. They give a birth, both of them, at the same time. At the same hospital. At the same doctor. At the same island. And one of them becomes Turkish, one of them becomes Greek. Is there any questions for that? Oh, they told us. What did they tell us? They told us before to kill each other. Why don't you kill me or I kill you? Βούδαμε αρχινεύκη το κυπριακό πρόβλημα. Εμάς είπαμε μας, Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι. Έτσι εγγράφτηκαν το 1960 που έγινε δημοκρατία στην Κύπρο. Ανεβρίσκαν και γράφασαν κάτι άλλο. Δηλαδή Κυπρέος, Κυπρέοι. Εγώ νομίζω θα ήταν πιο σωστό. Καμιά φορά δεν είπε κανένας, εδώ μπαρ, εγώ δεν να πολεμήσω για να έχω αυτοδιοίκηση και όλος ο κόσμος μέσα στην Κύπρο, ας πούμε, να έχουν το ίδιο δικαίωμα. Τούτος είναι Τούρκος, είναι Χριστιανός, είναι Αρμένης. Όχι. Αν είναι ο Αρμένης ο καλύτερος και κατάλληλος, να ψηφίσουμε τον Αρμένη εκεί από τον πρόεδρο ή τον Τούρκο. Αν είναι ο Τούρκος ο πιο κατάλληλος για την Κύπρο, ας πούμε, να ψηφίσουμε. Είναι Χριστιανός. Αλλά ουδέποτε μπορεί να διεχτεί ένας Τούρκο-Κύπριος με το πρόγραμμα. Και έναν χριστιανό να πάει να ψηφίσει, να βγάλει Τούρκο. Μα να μην το ζεμπελάς που λαλείς. Εδώ και 3.500 χρόνια προ Χριστού. Προ Χριστού. Δηλαδή ο ελληνισμός υπήρχε εδώ μέσα. Δεν δημιουργήθηκε εδώ και 200-300 χρόνια. Από τότε ήρθαν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Και να το πούμε και διαφορετικά, ποιο δικαίωμα δηλαδή είχαν να ζητήσουν αυτή την απαίτηση.
les soldats de nuit qui font toujours attention, ils regardent. Bon, le monsieur, je pense que c'est un monsieur de la télévision, ça fait rien. Les soldats de nuit, si on prend des photos, il va venir et je jette les filles. Τους τουρίστες του φέρνουμε στην πύλα για να έχουν το αίσθημα ότι ο κόσμος που ζει στην πύλα ζουν μαζί ελεύθερα, χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως ήταν η περίπτωση πριν το 1974 στην πύλα. Αν δείτε στα δεξιά, στα αριστερά, υπάρχει το Κυπριακό, το Κυπριακό καφενείο, υπάρχει το Ελληνοκυπριακό καφενείο. Οι άνθρωποι φαντάζομαι, επειδή εγώ δεν είμαι από την πύλα, πίνουν τον καφέ τους στους Τουρκοκύπριους, στους Ελληνοκύπριους. Γι' αυτό προσπαθούμε να το μεταδώσουμε στους τουρίστες. Το κόβι σαν το σχολείο, Δεν σκάφε. Nothing wrong with that. Very nice. No, and you take that back. I don't take sugar. I'm sweet enough. Sugar's good for you. Yeah. Nice ice. Yes, good. Das gehört zu den Südpreisen. Gehört zu der Südpreisen-Familie. Es gibt auch andere. Ja. Die typische Erotische Stimbina ist, gatti wenn Pantrevonte Turkokypri mit Ellinokypries, Ellinokypri mit Turkokypries. Dystichos, mas fernus risco Simeon. Επειδή από ό,τι ξέρω δεν υπάρχουν και τόσοι πολλοί γάμοι μεταξύ Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων. Εάν έρχεται ένας νεαρός Τουρκοκύπριος και ήταν ερωτευμένος μαζί σου και δεν σου άρεσε και σένα δηλαδή και σε ζητούσε να τον παντρευτείς, θα τον επαντρευώ σου? Φυσικά όχι. Έστω να μου άρεσε, αλλά θα παντρεύω μου γιατί είναι από ένα ξένο λαό. Πάνε... Εντάξει. Εάν σου έλεγε θα αλλάξω τη θρησκεία μου για χάρη σου, θα γίνω χριστιανός και θα βαφτιστώ. Πάλα την ίδια γνώμη θα είχα, όχι. Γιατί? Επειδή δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε να παντρεύομαι με ξένους ή ειδικά Τούρκους. Απλώς δεν έγινε για... Πρώτα-πρώτα δεν επέτρεπε, πρώτα-πρώτα, ως πρόσφατα η Εκκλησία δεν επέτρεπε, ας πούμε, κανέναν χριστιανό να παντρέψει, να παντρευτεί με οποιονδήποτε άλλο που να μένει από την χριστιαν τους. Έτσι, ορισμένοι που σμίξαν έτσι, επαντρευτήκασαν ή αλλάξαν θρησκεία ή έμειναν έτσι. Αφού εμείς σήμερα καθόμαστε μέσα στους καφενές και σχεδιάζαμε έντας να νικήσει ο ένας τον άλλο. Γιατί η μητέρα του πατρίδα. Πώς ήταν να αγαπήσουν, να πούν και να μπει η αγάπη μέσα. Φυσικά έχει ορισμένες περιπτώσεις. Εντάξει, αλλά λίγα τα πράγματα. Είχε μια χαρτωμένη με ένα χριστιανό και έπιαν τον Τούρκο και έφυγε. Και έκαμε και μωρό με τον Τούρκο. Ύστερα πιάν του την, πήραν την κοπέλα και ρίξαν το μωρό. Και πιάνε την και παντρέψαν την ύστερα. Δικό μας. Τι άλλη περίπτωση τούτη που με την μαντιλιά τη μαύρη, έπιανε την τούτο στη σχένη να νύπασα μεγάλο τα μέσα και τούτο την έπιανε. Σε ίμπεις, ήταν όμορφη κοπέλα. Έπιανε την με το ζόρι και με το θέλημα της, δεν μπορεί να μην πάει. Ύστερα παντρέψαν την με ένα στραό μου και εκείνη ήταν μια ωραία γενέκα. Και παντρεύτην την, αλλά σπουλήσαν την με το μαύρο και πήραν τούτη. Ότι είναι παθένα.
τώρα γυρεύουν έτσι πράγματα, για μου είσαι έτσι πράγματα, ναι. Νοικοκύπριες, δεν ξέρω πώς το βλέπουν, αλλά ενθουσιάζονται, δεν ξέρω. Έτσι λίγο Κύπριες. Ανδρέα, εσύ. Εμείς πάμε καλά μες Τουρκούς, εντάξει. Ερωτευόμαστε. Είναι κατωμένος ο ερχόμενος, παιδί μου. Εν είναι έτσι που μας ταρτέψαν ξανά η Τουρκία και φκάνε έτσι όμορφους. Οπότε είναι, να μου το δει τυνισμό. You're a lovely girl. Where are you from? Born here or from over? Πολύ ωραία κορή. Beautiful. Turkish. I'm there. I know you're Turkish. Yeah. But where are you born? I was born in Turkey, you said. You're from Turkey, yes, huh? My mother, she's from Turkey. And your dad? Actually, my dad is from Lefka. From Kalahoria. Wait a minute. Greek, Turkish or Greek Cypriot? No, he's a Turkish Cypriot. You are so, that's why you're beautiful, because you're mixed. You bastarda. The Greek Cypriot and the Turkish Cypriot, you know, it's not a black and white or Chinese looking. They look the same. They behave the same. So I can't see any difference between them as people, except different names and they possibly have different backgrounds, but they're not portrayed to the observer. Ready? Το 15 Αυγούστου έγινε και τον Παναήρη της Παναίας. Επιέναν και Τούρκοι. Σαν Μαρία τελικά, εμείς θα λέμε το Μέγιρε, όσαν και να πεις, δεν είναι όλα τα ψέματα. Πρέπει κάτι υπάρχει. Επειδή μια φορά να Λάζαρο, εκκλησία Λανακά, είχε και νερό μέσα, είχε και έναν εικόνα. Δική σας ήπια νερό και έφυλε το εικόνα. Εγώ ήπια νερό, έβαλα πρόσωπο μου, είπα να είναι πιο όμορφη. Πήγαινε. Έτσι απε, πέρσι κόρη παρόστησε να γυρμάσεις. Και πήγαινε με τη γενέκα του και πήραν δυο λαμπάδες, έκαμε κεφαλή, με τσέρενη και πήγαινε και κρέμαθεν. Δεν προσκυνούν μόνο. Μόνο κάνουν την έτσι, έτσι την εικόνα και κάνουν πάνω. Απα, πού να ρέχω çok güzel. Tamam. 8. ay hesapla buraştan. Yoz mu eşi azman. Cebi hemen hapsi menen cerinci kadoydu ya. Cebi hemen tabo ifisi Maria. Çına perasi di yomu. Bollin bollin en epiyen dedi gamyen eftoman. Bu bir adı yatron iba mu. En eşi probleman. Delio sen pedaksana farmaka. Dönü bu da pramana bolla oraya prama. Delika. Και όχι τον κερί που άφησα, άφησα όλον τον καρκιά που άφησα. Πατρίδα, αλλά δεν είναι όλοι τόσο κακοί όσο νομίζουν κάποιοι. Ας πούμε, οι Τουρκοκύπριοι ζούσαν παλιά με τους Ελληνοκύπριους χωρίς να κάνουν καυγάδες και να τσακώνονται. Εμείς οκουλτά τα ρίχτα, παιδί.
Kıbrıs tarihi ve yani çoktan beri Kıbrıs Türkleriyle Kıbrıs Rumlarının kapıştıklarını, barış yapamadıklarını görürüm ve halkın şimdi bu zamanda çoğu barış ister. Allah isterse olacak, barış da olacak. Rumlar da ister. Yani kesinlikle Türklerin istemeyenler de var, Türklerde. Rumlarda da istemeyenler var ama çoğunluk gene barışı ister. Dünyada olduğu gibi. Just for peace, Dali, 8 points. Ήταν πολλά ωραία το τώρα, άρεσε μου τελικά. Δείχνει που μαλάχνανε και ένα ακόμα πράγματα, είναι έτσι δείχνει. Έχει μια παροιμία και λαλεί, ο κακός καιρός πάει, ο καλός γήτος μην ίσκει. Γήτος σου πάντα γήτος σου. Είναι έτσι. Τώρα λοιπόν πρέπει με γήτος σου να κάνεις κάτι καλό. Κοιτάζουν οι πηγιώτες ο ένας τον άλλον και λένε «Μα από ποιον πλανήτη έρχονται αυτοί για να ανακαλύψουν τη συνύπαρξη». Εμείς ήδη το έχουμε ξεπεράσει αυτό, είναι μη θέμα για μας, είναι ήδη εμπειρία μας. Υπήρχε περίπτωση ενός ελληνοκύπριου εθνικιστή, ο οποίος ήθελε να με χτυπήσει. Και βγαίνοντας από την πύλα με κυνήγησε με το αυτοκίνητο του. Που την άλλη υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μας είπαν «Είμαι στην πύλα, νιώθω περήφανος που είμαι πηγιώτης, είμαστε το παράδειγμα συνύπαρξης». Σαρχόχ. Σαργός με μέλος. Μέλος. Με βίστακα. You know, drink. Yes, yes, yes. Σαργός. Σαργός. Πάπα, ούστε. Έρχονται σε ένα σπίτι, κοιτούς τους χριστιανοί και να τους δεις πως κοντά και φιαγκαλιάζονται, φιλούνται, κοπέλνονται τα κοπέλια, τα δικά μας. Και τρώνε και πίνουν και διασκεδάζουν και χορεύκουν. Έρχονται κάμερα και πιάνοντες. Έρχονται και φέρνουν σιφκιολιά και λαούτα και χορεύκουν τη βασιλικιά. Όλοι μαζί. Τα με μέσα στη μέση του χορκού και με. Συντρί βασιλίτσα μου και μανζούρα μου. Εσύ θα με χωρίσεις από τη μάνα μου. Εσύ θα με χωρίσεις από τη μάνα μου.
Οι πρώτες συναντήσεις γίνονταν σε καφενεία, σε εστιατόρια, σε χώρους που ξέραμε ότι μας παρακολουθούσαν η αστυνομία και από τις δύο πλευρές, με τρόπο που νιώθα ότι ήμουν δυνητικά ένας εγκληματίας. Σιγά σιγά με τον καιρό γίναμε και εμείς, αν θέλετε, μέρος της επίπλωσης της πύλας. Είμαστε πάντα εδώ. Θα του πείτε κάτι στη δική σας γλώσσα, θα σας απαντήσει στη δική του. But it has to be somebody from the other side. The Greek Cypriot, Turkish Cypriot. Εσύ, εν την τρώεις τη σούβλα, επειδή έχει χείρος. I'm supposed to understand what she's saying. You speak Czech, your language. Açım. Bir şeyler yemek istiyorum. Yemek istiyorum. Açım. Yemek. Εγώ όμως, εγώ θέλω σούβλα χοιρινή. Εσύ, δεν τρεις χοιρινό. What's that? Pork. Huh? I want sweet pork. Yeah. But you can't eat pork. I can. You can? Yes. Yeah? I eat everything. Από τα πράγματα που κάναμε εδώ στην πύλη ήταν να φέρνουμε μαζί παλιούς συγχωριανούς μετά από 26, 27, 28 χρόνια. Αφού ανοίξαν τα οδοφράγματα, αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι πρώτοι που ξέραν τι να κάνουν, πού να πάνε, διότι είχαμε ήδη χτίσει τα γεφύρια. Ένα, δύο, τρία. Πέτε σύγκραση. Να πάτε όλοι. Όλοι είναι να θέλουν σφάλματα, είναι να θέλουν ποτά, μα όσο σε μεγάλο. Όμως με έφασε, α. Ωραία, σαν μια εκκλησία για μπαίνεις μέσα. Την ξέραμε. Με το καμπαναρκόν του με ούλα. Εκκλησία για μπαίνεις μέσα, με χαρά λέει. Και πράγματι, μπήκα σε μια εκκλησία που γίνει και τζαμί, που τζήθε στο φορά. Και ο Χότσος άνοιξε ένα διάδρομο για εμάς τους χριστιανούς να μην ευκάλουμε τα χατ παπούτσια μας. Αλλάχ πει, εμείς ίνσαν
hep kardeş. Babamız Adem, annemiz Havva. Bir yumruk, bir vücuduz. Görevimiz birbirimizi sevmek, birbirimizi saymak, birbirimize yardımcı olmaktır. Biz bunun için yaratıldık. Bizim yaradan bir. Öyleyse biz bir yumruk, bir vücuduz. Si ven más postes icones, es inaccentes son de Hittash. Μα τα υπόλοιπα έχουν τα ούλια τα χαμέ φυλάμενα και περιμένουν μας. Και τότε σε νιώσα για μια στιγμή πως η Κύπρος εμεγάλωσε.